888, Σελής 888, κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο Νίτα, εδάφιο 22. Σελής 888, κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 22. Και έρχεται εις Βηθσαϊδάν και φέρουσι προς αυτόν τυφλόν και παρακαλούσι αυτόν να εγγύσει αυτόν. Και πιάσα στην χείραν του τυφλού, έφεραν αυτόν έξω της κόμης και πτήσασι στα όματα αυτού, επέθεσαν επ' αυτόν τα σχήρας και η ρώτα αυτόν αν βλέπει τι. Και αναβλέψας έλεγε, βλέπω τους ανθρώπους ότι ως δέντρα βλέπω περιπατούντας. Έπειτα πάλιν επέθεσαν τα σχήρας επ' τους οφθαλμούς αυτού και έκαμε αυτόν να αναβλέψει. Και απεκαταστάθη η όρασης αυτού και είδε καθαρός άπαντας και απέστειλε αυτόν εις τον οίκον αυτού λέγον, μη δε εις την κόμη νησέλθεις, μη δε είπεις τούτο εις την αεντικόμη. Και ας πάμε και στη σελίδα 891, να διαβάσουμε από το 96 εδάφιο, από το 46 εδάφιο. Κεφάλαιο Ιώτα. Και έρχονται εις Ιεριχώ και εξέρχεται από τη Ιεριχώ αυτός και μαθητέ αυτού και όχλος ικανός. Ο Υιός του Τιμαίου Βαρτίμαιος τυφλός εκάθετο παρά την οδόν ζητών. Και ακούσας ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος άρχισε να κράζει και να λέγει, «Ιε του Δαβίδ, Ιησού ελέησόν με». Και επέπλητον αυτόν πολύ για να σιωπήσω. Αλλά εκείνος πολλό μάλλον έκραζεν, «Ιε του Δαβίδ ελέησόν με». Και σταθείς ο Ιησούς είπε να κραχθεί. Και κράζουσι των τυφλών λέγοντας προς αυτόν, «Θάρση, σηκώθητη, σε κράζει ο Χριστός». Και εκείνος απορρίψας με πίστη το ημάτιον του τυφλού, εσηκώθηκε και ήλθε προς τον Ιησούν. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, «Τι θέλεις να σηκάμου?» Και ο τυφλός είπε, «Ραβή, ραβουνί, να αναβλέψω». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ήπαγε, η πίστη σου έσωσε». Και ευθύς ανάβλεψε και οικολούθη τον Ιησούν εν τη οδό. Και γυρίζουμε πάλι σελίδα 888 και διαβάζουμε από το 27 εδάφιο που είχαμε μείνει. Και εξήλθεν ο Ιησούς και οι μαθητέ εις τα σκόμας της Κεσαρίας Φιλίππου και καθοδόν η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον προς αυτούς, «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι?» Οι δε απεκρίθησαν, «Ιωάννη τον Βαπτιστήν, άλλοι τον Ηλίαν, άλλοι δε ένα των προφητών». Και αυτός λέγει προς αυτούς, «Σεις, τι να με λέγετε ότι είμαι?» Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, «Σεις ο Χριστός». Και παρήγγειλεν αυστηρός εις αυτούς να μη λέγουσιν εις μηδένα περί αυτού. Και ήρχισε να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί υπό των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και μετά τρεις ημέρες να αναστηθεί. Και λάλη των λόγων παρησία. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρθισε να επιτιμά αυτόν. Ο δε επιστραφής και ειδών τους μαθητάς επετίμησε τον Πέτρον λέγον, «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, γιατί δε φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Και προσκαλέσας τον όχλον μετά των μαθητών, αυτού είπε προς αυτούς, «Όστις θέλει να έλθει πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει την ζωή αυτού είναι και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού, διότι ως της εσχυνθεί διεμέ και τους λόγους μου εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό,
και ο Υιός του ανθρώπου θέλει ισχυθεί δι' αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξα του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων. Αμήν. Τρεις διαφορετικοί άνθρωποι. Ο πρώτος, ένας τυφλός, αλλά που δεν έχει μάθει να κράζει στο Θεό. Αντιθέτως, άλλοι έρχονται παρακαλώντας δι' αυτόν. Για ποιο λόγο? Για να ανοιχτούν οι οφθαλμοί. Δεν περιγράφεται αυτό το περιστατικό παρά μόνο στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Μοναδικό. Παρακαλούσε αυτόν να εγγύσει αυτόν. Το αποτέλεσμα είναι ότι και ο Ιησούς δυσκολεύεται με προσευχή παράκλησης να ενεργήσει εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου. Πιάσα στη χείρα του τυφλού, τον βγάζει έξω από την πόλη αυτή. Τον βγάζει έξω. Πτήσας εις τα όματα αυτού, επέθεσεν επ' αυτός στα σχήρας και η ρώτη αν βλέπει. Δεν έβλεπε. Και αναβλέψας έλεγε, βλέπω τους ανθρώπους ως δέντρα. Βλέπω να περπατάνε. Δηλαδή η προσευχή αυτών των ανθρώπων και αυτού δεν έχει καμία δύναμη. Και ο Χριστός θέλει, αλλά λόγω της αδυναμίας της προσευχής των ανθρώπων δυσκολεύεται. Το παίρνει κατηδίαν μόνο του. Όχι ενώπιον πάντων. Και κάνει ιδιαίτερα πράγματα για να του αυξήσει την πίστη. Γιατί δεν έχει καθόλου πίστη. Η παράκληση δεν έχει πίστη μέσα. Δεν έχει δύναμη πίστεως. Δεν έχει δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και αγωνίζεται ο Ιησούς με τις ενέργειές του να του αυξήσει την πίστη του τυφλού. Και αφού έπτυσε στα όματα αυτού, επέθεσε επ' αυτόν τα σχήρας και τον ρώτησε αν βλέπει. Και αυτός λέει, τους ανθρώπους σαν δέντρα τους βλέπω. Και έπειτα πάλι επέθεσαν τα σχήρα από τους οφθαλμούς αυτού και έκαμε αυτό να αναβλέψει. Πόσο δύσκολο είναι. Ο Χριστός τον αγαπάει, θέλει. Αλλά η ενέργεια του Χριστού στη ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται μόνο από την αγάπη του, εξαρτάται και από την πίστη του ανθρώπου. Και η πίστη του ανθρώπου εκδηλώνεται με τον τρόπο της προσευχής. Αδερφοί αγαπημένοι μου, ο Θεός θέλει σήμερα να αλλάξει τη ζωή μας. Και θα την αλλάξει όταν μάθουμε να προσευχόμεθα με τα κραυγής δυνατής και δεήσεων και οικεσιών με τα δακρύων. Και αφού ανέβλεψε, τότε του λέει πήγαινε και μην πει σε κανέναν τίποτα από αυτά που έγιναν. Και αυτός έφυγε.
ούτε πίστη, ούτε αγάπη, σε αντίθεση με τον τυφλό, τον Βαρτίμαιο, τον ιό του Τιμαίου, ο οποίος σε κάθητο παρά την οδόν σιτών, και οι τυφλοί τότε, οι ζητιάνοι, φορούσαν ένα ειδικό ένδυμα για να φανερώνονται ότι είναι ζητιάνοι τυφλοί. Και ακούει, δεν έβλεπε, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και άρχισε να κράζει με όλη τη δύναμη της καρδιάς του, της φωνής του. «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησον με». Και στην κραυγή αυτή οι άλλοι θύμωναν. «Μη φωνάζεις, μην ενοχλείς το διδάσκαλο». Αλλά αυτόν δεν μπορούσε να το σταματήσει κανείς να κράζει, γιατί έκραζε με πίστη Θεού. Γι' αυτό και όταν ο Χριστός του λέει «έλα κοντά μου», πήγε και έβγαλε το ημάτιο του τυφλού ζητιάνου με τα βεβαιότητος ότι ο Κύριος θα τον θεραπεύσει. Όταν κράζεις, έχεις τη βεβαιότητα της απάντησης και της ενέργειας του Θεού. Όχι προσευχούλα, αδελφοί, ούτε και η εικεσία ακόμη. Κραυγή. Μπες μέσα στο ταμείο σου, να έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να ακούς τη φωνή σου, να είναι εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου, όχι από σένα, από το Πνεύμα το Άγιο. Να κράζεις, όχι εσύ, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Πόσο σοβαρό είναι, αδερφοί αγαπητοί. Δοκίμασέ το, αδερφέ μου, και θα δεις τα τεράστια και τα μεγαλεία του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι «τι θέλεις να κάνω σε σένα» και ο τυφλός χωρίς κανένα ενδιασμό. Ο τυφλός «να αναβλέψω, Κύριε». Και Ιησούς είπε προς αυτόν «ύπαγε, ανάβλεψον, η πίστη σου σέσωσε». Και η διαφορά. Και ευθύς ανάβλεψε και οικολούθη τον Ιησούν εν τη οδό. Αυτός είναι ο μαθητής του Χριστού. Αυτός είναι ο δούλος του Χριστού. Και θα τολμούσα να πω έτσι πως μου το έδειξε ο Θεός σήμερα. Αυτός είναι ο αληθινός φίλος του Χριστού, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί από τον ίδιο τον Χριστό, επί το λόγο του Χριστού, να κράζει, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, «μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Θέλω να μοιάσω στο Χριστό όταν προσεύχεται. Με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και εικεσίες στον μόνο δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Και αν και Υιός έμαθε εκ των όσων έπαθε. Και εισηκούστη η κραυγή του δια την ευλάβεια αυτού. Κάνε μας έτσι, Κύριέ μου, σε παρακαλώ. Μάθε μας να προσευχόμαστε έτσι πως εσύ θέλεις. Μάθε μας, Κύριε. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, αυτή η προσευχή, από μικρή πείρα σας λέω, είναι όλο και με μεγαλύτερη δύναμη. Σήμερα κράζεις, αύριο θα κράζεις πιο δυνατά. Μεθαύριο θα κράζεις πιο δυνατά. Την άλλη μέρα ακόμη πιο δυνατά. Και θα έρχεται ο Κύριος τότε και θα σου λέει «ιδού εγώ, φίλε μου, σε ακούω». Καταλαβαίνετε για ποια σχέση μας μιλάει ο Χριστός. Για μία προσωπική, ιδιαίτερη, μοναδική σχέση,
που εξαρτάται από το είδος της προσευχής σου, εξαρτάται από την κραυγή σου και εξαρτάται από τη δύναμη της πίστεώς σου. Και τώρα πάμε στη συνέχεια. Παίρνει τους μαθητάς του, πηγαίνει στην Κεσάρια, γιατί στην αρχή ήταν Βηθσαϊδά, που ήταν η πόλη του Πέτρου, του Ανδρέα και του Φιλίππου. Εκεί γεννήθηκαν, εκεί μεγάλωσαν, στην πόλη, στην άκρη της λίμνης της Γεμιντσαρέτ. Και τώρα τους πηγαίνει πιο μέσα, στην Κεσάρια. Και εκεί ρωτάει, συνομιλεί με τους μαθητάς του. Πολύ σοβαρό. Τι με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ Υιός του ανθρώπου? Και όλοι οι μαθητές λένε, άλλος λέει ότι είσαι ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, άλλος ο Ηλίας και άλλος κάποιος εκ των προφητών. Και τώρα απευθύνει το λόγο του ο Κύριος στους μαθητάς του. Εσύ, δεν λέω εσείς, εσύ τι λες ότι είναι ο Ιησούς Χριστός? Τι είναι για σένα? Τι είναι? Και ο Απόστολος Πέτρος λέει, «Σύ είσαι ο Μεσσίας, σύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και εμείς λέμε, «Σύ είσαι ο διδάσκαλός μου και ο καθηγητής μου». Δεν έχω άλλο διδάσκαλο, ούτε άλλον που να με καθοδηγεί. «Σύ είσαι ο μοναδικός». Και τώρα έρχεται να τους αποκαλύψει πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Μάθετε ότι ο Υιός του ανθρώπου, αφού περιγράφει και απαντάει στον Πέτρο ότι αυτό δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος, σάρκα και αίμα, αυτό που είπες τώρα στο αποκάλυψε ο πατέρας μου ουράνιος. Και αυτό που λέμε κι εμείς, αυτό που λέω κι εγώ, αυτό που λες κι εσύ, ότι εσύ είσαι ο μόνος διδάσκαλός μου και ο μόνος καθηγητής μου. Δεν μου το αποκάλυψε κάποιος. Είναι αποκάλυψη του Θεού του Ζώντος. Εσύ είσαι ο σωτήρας μου και ο λυτρωτής μου. Δεν μου το αποκάλυψε άνθρωπος. Δεν μου το έμαθε. Αλλά ο πατέρας μου ο ουράνιος. Σύ είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε επίγνωση τι είναι ο Χριστός για μένα, για σένα. Τι είναι? Είναι ο Χριστούλης? Είναι η εικονίτσα? Είναι το σταυρουδάκι? Είναι ο νεαρούλης με τα γένια? Ο ξανθούλης? Τι είναι ο Χριστός για σένα? Και μόνο αν έχεις αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου θα μπορείς να πεις, είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και θα το πω έτσι πως μου το είπε. Θα μπορείς να πεις πραγματικά, είναι ο φίλος μου, ο προσωπικός μου φίλος. Δεν έχω άλλο φίλο καλύτερο. Και επειδή είναι φίλος μου, κράζω προς αυτόν με το θάρρος της φιλίας που μου έχει δώσει. Δεν τον πλησιάζω, τον αγκαλιάζω. Τον προσκυνάω, τον δοξάζω, τον ευγνωμονώ.
Με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου, φωνάζω δόξα αλληλούια στο όνομά σου το Άγιο. Κράζω δοξάζοντας το φίλο μου και το λυτρωτή μου. Κράζω. Δόξα, 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 Ιησού Ιε του Θεού του Ζώντος, σε ευχαριστώ, σε ευγνωμονώ, δόξα στο όνομά σου το Άγιο. Και τα ακούει όλο το σύμπαν. Τα ακούνε όλες οι δυνάμεις, οι επουράνιες, επίγειες και καταχθόνιες, γιατί ομολογώ Ιησούν Χριστόν Κύριό μου και Θεό μου, σωτήρα μου και λυτρωτή μου, φίλο μου, τον καλύτερό μου φίλο. Και πώς δημιουργήθηκε και δημιουργείται και επαυξάνει η σχέση μου αυτή η φιλική με τον Κύριο, με έναν τρόπο. Με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσφέρω οικεσίες και δεήσεις σε αυτόν που είναι μόνος σωτήρας μου, μόνος φίλος μου και μόνος λυτρωτής μου. Αλληλούια, αλληλούια, κάτω αδελφοί μου, κάτω αδελφέ μου, ο Κύριος θα τα αλλάξει όλα. Εσύ βλέπεις την καταστροφή γύρω σου, ο Χριστός θα σου δείξει την ευλογία Του μέσα σου. Νέα πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Όχι μόνο θα σου δείξει, αλλά και θα κάνει. Επειδή κράζεις με τα φωνής δυνατής και δακρύων, με πίστη και απεριόριστη ευγνωμοσύνη προς το Θεό, αλλά και με ευλάβεια. Αλληλούια. Μη χάσεις την ευκαιρία που σου δίνει σήμερα ο Χριστός με το λόγο Του. Μη χάσεις. Μη προσπεράσεις. Δεν είναι κάτι, αδελφοί αγαπητοί, που το ακούμε και είναι ωραίο. Είναι κάτι που το ακούμε και μπορούμε να το ζήσουμε εν δόξη Θεού. Όχι να το ακούμε, να το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Τι ωραίο είναι να λες στο ταμείο σου. Συγγνώμη που θα το πω αυτό. Κάθε βράδυ που μπαίνω στο ταμείο μου, έρχεται η δύναμη του Θεού απάνω μου. Και δεν είμαι εγώ πια, αλλά είμαι ένας άλλος, τελείως διαφορετικός. Καμία σχέση με μένα που βλέπετε σήμερα. Άλλος άνθρωπος θα γίνεις. Κύριε Θεέ μου. Και θα απολαμβάνεις τη δόξα Του, τη χάρη Του, το έλεος Του, το λόγο Του, τη φιλία Του. Πρόσεχε όμως. Υπάρχει ένας σοβαρότατος κίνδυνος. Βεβαίως τον αγαπάς. Πώς όμως? Λέγει λοιπόν ο Κύριος, ξέρετε, ο Υιός του ανθρώπου θα πάθει πολλά. Θα καταφρονηθεί από τον πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και θα θανατωθεί. Και τα ακούει αυτό ο Πέτρος. Τον αγαπάει. Τον αγαπάει πολύ. Μη γέννη το Κύριε. Δεν θέλει αυτή την αγάπη ο Χριστός. Δεν θέλει αυτή την κραυγή. Θέλει γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ. Λυπήσου τον εαυτό σου. Μα σε ποιον το λες αυτό? Στο φίλο μου,
Τον αγαπάω. Δεν θέλω να πάθει πολλά, να καταφρονηθεί και να θανατωθεί. Δεν το θέλω. Αλλά αυτή η αγάπη, αδερφοί, δεν είναι αγάπη Θεού Πατρός εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Και τώρα βλέπεις τον αδερφό σου και ταλαιπωρείται. Μην πεις δεν το θέλω. Κράξε να δεις τι θα κάνει ο Θεός. Να καταλάβεις τι θέλει ο Θεός. Γιατί. Και ο Απόστολος Παύλος είχε μια τέτοια τρομακτική εμπειρία. Ξαφνικά, άγγελος Σατάν άρχισε να τον ραπίζει, θα τολμούσα να πω, χωρίς λόγο, χωρίς να μπορεί να καταλάβει γιατί. Δεν μπορούσε να το καταλάβει το γιατί. Γιατί. Γιατί ο Θεός επιτρέπει σε άγγελο Σατάν να με ραπίζει. Δεν ξέρουμε το γιατί, αδερφοί. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μας αποκαλύψει ο Κύριος το γιατί και τότε θα κατανοήσουμε ότι ό,τι γίνεται στη ζωή μας είναι χάρις Θεού. Φοβερό δεν είναι? Χάρις Θεού. Μα δεν μπορεί να το πιστέψει. Πάει μια φορά και λέει, Κύριε, ελευθέρωσέ με από αυτό το κακό, τον άγγελο Σατάν με ραπίζει. Και αυτός ο δούλος του Θεού, ο μοναδικός, δεν πήρε καμία απάντηση. Δεν πήρε απάντηση. Αλλά επιμένει. Ξαναρωτάει, Κύριε, γιατί? Πάλι δεν πήρε απάντηση. Και επιμένει. Κράζοντας, ξέρετε τι θα πει επιμένει, κράζω στο Κύριο. Δεν παρακαλώ, ούτε κετεύω, κράζω, πες μου Κύριε, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί, και αυτό το λέω για τον εαυτό μου και για τον κάθε έναν από εμάς. Πες μου Κύριε, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί. Ταλαιπωρούμε. Γιατί με ταλαιπωρεί ο άγγελος Σατάν? Γιατί με ταλαιπωρεί αυτός? Γιατί με ταλαιπωρεί εκείνος? Γιατί? Και του απαντάει ο Κύριος, για να μην υπερηφανευθείς για την υπερβολή των αποκαλύψεων που σου δίνω. Γι' αυτό αρκέσου στη χάρη μου. Χάρις Θεού είναι ότι σα ταλαιπωρεί και σε ραπίζει ο άγγελος Σατάν. Μα τέτοια χάρη, τέτοια. Μα χάρις Θεού να με ραπίζει? Ναι. Γιατί είναι το μόνο το οποίο θα σε προστατεύσει να μην επέρεσαι. Να μην ξέρεις, όλα τα ξέρω εγώ. Όλα μου τα αποκαλύπτει ο Θεός. Αλλά να πεις, είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Και όταν το κατάλαβε ο Παύλος και είπε, σταμάτησε ο άγγελος Σατάν να τον ραπίζει. Κύριε Θεέ μου. Αλλά πότε το κατάλαβε? Όταν έκραξε. Ρώτησε μια φορά, δεν το απάντησε. Ρώτησε δεύτερη φορά, δεν το απάντησε. Έκραξε τρίτη φορά και τότε ο Θεός του απάντησε. Θα έκραζε και τέταρτη και πέμπτη και έκτη. Θέλει να μάθει την απάντηση. Θέλει να μάθει το γιατί. Δεν ικανοποιείται στο να μην ξέρει.
Θέλει βοήθεια. Θέλει τη χάρη του Θεού, τη σωτήριο. Και από εκεί και πέρα άλλαξε ο Παύλος. Τώρα πια ο Απόστολος Παύλος λέει με παρησία. Είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αποστόλων. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Αλλά ό,τι και αν γίνεται στη ζωή μου είναι χάρις Θεού. Αλήθεια, χάρις Θεού. Γιατί δεν το κάνω εγώ. Η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα μου κάνει ό,τι κάνω. Τι ωραία λογική. Αν και κοπίασα περισσότερο πάντων, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που εκοπίασα, είναι η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα μου. Δόξα στο Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαι και ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Ο ελάχιστος, δεν υπάρχει πιο μικρός από μένα. Μπορείς να το πεις, μπορείς να το πιστέψεις. Μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει κανένας πιο μικρός από μένα. Με τα λόγια είναι εύκολο. Με την κραυγή γίνεται εύκολο. Αληθινά εύκολο. Με τα λόγια είναι ψευδός εύκολο. Με την κραυγή στο Κύριο γίνεται αληθινά εύκολο. Κύριε, αποκάλυψέ μου ότι δεν υπάρχει κανείς που να είναι πιο ελάχιστος από μένα. Και ο Θεός του το φανέρωσε. Πραγματικά, Παύλο, είσαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Γιατί? Γιατί έχεις καταλάβει ότι δεν είσαι εσύ που κάνεις ό,τι γίνεται στη ζωή σου, αλλά είναι αυτός που κάνει τα πάντα στη ζωή σου και θέλεις να είναι αυτός. Θέλω ό,τι γίνεται στη ζωή μου να μην γίνεται από μένα, αλλά να γίνεται από τον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό. Όλα. Θέλω να μπορώ να λέω ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος είναι αυτός που κάνει τα πάντα στη ζωή μου. Και κράσω λέγοντας βοήθησέ με Κύριε. Τι θες να σου δώσω? Να το καταλάβω Κύριε. Να το κατανοήσω. Να αναβλέψω Κύριε. Κράζω. Βοήθησέ με να καταλάβω ότι δεν υπάρχει άλλος μικρότερος από μένα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Αδελφοί αγαπητοί, αυτά δεν είναι θεωρίες. Δεν είναι θρησκευτικές απόψεις. Εντάλματα ανθρώπων, παραδόσεις ανθρώπων. Αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια. Η απόλυτη μοναδική αλήθεια που ο Ιησούς Χριστός θέλει να μας τη διδάξει σήμερα. Ότι είσαι άθλιος και ουτιδανός. Δεν είσαι άξιος, για δεν το λέω καλά, ότι είμαι άθλιος και ουτιδανός. Δεν είμαι άξιος λόγου. Ο λιγότερον του μηδενός. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου. Αλλά πρώτος από όλους τους αμαρτωλούς είμαι εγώ. Γιατί είμαι εγώ? Γιατί εγώ ξέρω όλες μου τις αμαρτίες που εσείς δεν τις ξέρετε. Και τις παλιές και τις τωρινές. Είμαι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Όπως εγώ δεν ξέρω τις δικές σου αμαρτίες. Και επειδή ξέρω μόνο τις δικές μου, ξέρω ότι μεγαλύτερος όλων των αμαρτωλών.
Αυτός είναι ο Απόστολος Παύλος. Σε αντίθεση με τον Πέτρο. Κύριε, λυπήσου τον εαυτό σου. Τι λες τώρα? Δεν θέλω να ταλαιπωρηθείς. Δεν θέλω να θανατωθείς. Σ' αγαπάω, Κύριε. Και ο Χριστός του λέει κάτι πολύ σοβαρό, που είναι φοβερό να μου το πει εμένα. Υπάγε ο πίσω μου σατανά. Αυτά που λες εσύ, δεν τα λες εσύ, ο σατανάς τα λέει. Γιατί? Γιατί το φρόνημά σου δεν είναι το φρόνημα του Θεού. Είναι το φρόνημα των ανθρώπων. Δεν κράζεις ενώπιον του Θεού, αλλά προσεύχεσαι ενώπιον των ανθρώπων. Κύριε Θεέ μου, τίποτα, κανένα όφελος. Και εκείνο που είναι πολύ ενδιαφέρον λέει, και αφού του είπε ο Πέτρος, Κύριε, λυπήσου τον εαυτό σου, και ο Κύριος είπε, ύπαγε ο πίσω μου σατανά, γιατί δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων, συνεχίζει. Πριν το πει, παραλαβών ο Πέτρος κατηδίαν άρχισε να επιτιμά, και ο Ιησούς επιστραφής είδε τους μαθητάς αυτού και τότε πετίμησε τον Πέτρο. Μην τους παρασύρει. Ο Πέτρος είναι Πέτρος, ο πρώτος των Αποστόλων. Μην τους παρασύρει. Μην μιμηθούνε τον Πέτρο. Μην μοιάσουνε στον Πέτρο. Και εσύ φρόντισε σε ποιον μοιάζεις. Σε ποιον μοιάζεις? Εγώ θέλω να μοιάζω στον Ιησού Χριστόν, τον Κύριό μου και τον Θεό μου. Γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Και προσκαλέσας τότε τον όχλον, ο Ιησούς με τους μαθητάς του είπε προς αυτούς, ελάτε τώρα να σας πω. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου και να με ακολουθεί περπατώντας τα ίχνη του Χριστού, πρέπει πρώτον να απαρνηθεί τον εαυτό του, να μην φρονεί τα των ανθρώπων αλλά τα του Θεού. Ισόψυχός μου, λέει ο Παύλος, είναι μόνο Τιμόθεος, γιατί δεν ζητάει τα εαυτού αλλά τα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είναι ισόψυχός μου. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του εντελώς. Τη γνώμη του, τις απόψεις του, το φρόνημά του. Να ταπεινωθεί ως εδάφους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να πάρει και το σταυρό του, την ταλαιπωρία του να ακολουθεί στον Χριστό είναι μια ταλαιπωρία. Είναι αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός. Οδηγεί όμως τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι απλό να περπατάς την τεθλιμμένη οδό. Η καρδιά σου θα θέλει να βγεις λίγο πιο έξω στην ευρύχωρη οδό. Ο Χριστός, ο φίλος σου, θέλει να μπεις πιο μέσα στο κέντρο της τεθλιμμένης οδού. Αμήν, αδερφοί. Γιατί? Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή αυτού πηγαίνοντας στην ευρύχωρη οδό θα τη χάσει. Μόνο όποιος χάσει τη ζωή του χάριν του Χριστού και του Ευαγγελίου, μόνο αυτός θα τη βρει η ζωή αιώνιων. Και τι θα κερδίσει ο άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλο? Ωραία. Για τι πράγμα αγωνίζεσαι? Για να κερδίσεις τον κόσμο όλο
ή για να κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Για ποιο πράγμα αγωνίζεσαι? Και τώρα θα πω κάτι άλλο. Για ποιο πράγμα κράζεις στο Χριστό? Για ποιο πράγμα κράζεις? Για ποιο πράγμα? Να ευλογήσει τη δουλειά σου, τη ζωή σου, ή κράζεις? Ευλογώ να σε ευλογήσει, πληθύνω να σε πληθύνει, γνωρίζοντας ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Δια πολλών θλίψεων. Γιατί κράζεις? Για τις πολλές θλίψεις, που αυτές όμως θα με πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Κατάλαβες, η Ιερεμία? Άκαρπος. Αναποτελεσματικός. Αλλά ευλογημένος του Κυρίου. Τι θέλεις να είσαι? Κερδοφόρος, αλλά μακριά από τον Χριστό, ή άκαρπος, αλλά μετά του Ιησού Χριστού? Τι θέλεις? Όταν έκραξε ο Βαρτίμαιος, ο Κύριος άμεσα του έδωσε το φως του και αυτός άμεσα τον ακολούθησε. Ποιον ακολουθείς? Ποιον θέλεις να ακολουθείς? Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Βοήθησέ μας, Κύριε. Βοήθησέ μας, Κύριε. Γι' αυτό πρόσεχε. Μην εσχυνθείς για το Χριστό, για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί όποιος εσχυνθεί, ντραπεί για το Χριστό, και ο Υιός του ανθρώπου θα ντραπεί για Αυτόν εκείνη την ημέρα που θα έρθει εν τη δόξη Αυτού. Και γιατί να ντραπώ? Δεν βλέπεις τι τραβάω? Κράξε, αδερφέ μου, να σου φανερώσει ο Θεός που θα έρθει να σε παραλάβει. Να σου δείξει ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Δόξα στο Θεό. Αλλά να το καταλάβεις. Όχι να το πιστέψεις μόνο, να το καταλάβεις μέχρι τα βάθη της καρδιάς του. Κράξε και θα σου αποκριθεί και θα σου φανερώσει απόκριφα τα οποία κανείς άλλος δεν ξέρει παρά μόνο εσύ, όταν κράζεις στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, όποιος είναι για βάθη